μας είπε ότι πεινάει κάποια στιγμή και πώς θα διαχειριστούμε σήμερα το φαγητό. Του εξηγήσαμε ότι θα κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα. Η ομάδα λειτουργεί με βάση ότι συζητάμε από το προηγούμενο βράδυ και γενικά κάποια στιγμή δεν χρειάζεται να το συζητάμε από το προηγούμενο βράδυ πώς θα πορευτούμε με το φαγητό. Όταν έρχονται οι προμήθειες, τις χωρίζουμε και υπολογίζουμε τις ημέρες και ανάλογα με τι κούπα αναλογεί την κάθε ημέρα. Όσον θεώρησε ότι πρέπει να πάει, να πάρει καρύδες, να τις ανοίξει μόνος του, να πιει το γάλα της καρύδας μόνος του. Πάντα στις καρύδες αποφασίζουμε μαζί, ανάλογα με το χρόνο που έχουμε και με το αγώνισμα που είναι να πάμε, τι χρόνο έχουμε μπροστά μας και να υπολογίσουμε να τις ανοίξουμε. Δεν τις ανοίγει κανένας μόνος του, είναι λάθος. Γιατί από εκεί και πέρα ξεσυντονίζεται το όλο πράγμα. Ας το αφήσουμε πίσω το σημερινό που ο Σόζον άνοιξε καρύδες μόνος του, ήπιε το γάλα μόνος του, λειτουργήσε τελείως μόνος του, χωρίς να έχει συζητηθεί κάτι. Τέλος πάντων, ήρθε ο Σόζον και μου λέει: ξέρεις, πήρα τις καρύδες, άνοιξα τρεις. Στην πορεία έμαθα ότι ήταν πέντε, μετά μου είπε τέσσερις. Μπορεί σήμερα να έπρεπε να ανοίξουμε μία καρύδα, δύο καρύδες. Ο Σόζον άνοιξε πέντε. Έσαι. Τρεις μου είπες όμως. Σουκουρούκου μανταλάκια, Στέλιο, άστο. Τι εννοείς? Αν κάποιος είναι επιθετικός στα λόγια του, δεν αναγνωρίζει τις πράξεις μου που κάνω εδώ πέρα, είτε με τη φωτιά, είτε με τα ξύλα, είτε στην καλύβα, είτε στα αγωνίσματα, γενικότερα τις προσπάθειές μου, δείξει δηλαδή να μην αλλάζει εύκολα τη σκέψη του, να μην δέχεται καινούργιες αντιλήψεις, παρά μόνο το «εμείς είμαστε, εμείς τα περάσαμε», λες και ήταν στον πόλεμο του 40 στην κατοχή, τότε ίσως να είμαι πιο επιθετικός και εκτός από τα αγωνιστικά.